Συγκλονισμένη παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα της προκλήσης των τσιχαντιστών, οι οποίοι όταν δεν σκοτώνουν τους αγμαλώτους, τους χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Τους τελευταίους μήνες οι δρόμοι της Ράκα, της πρωτεύουσας του Ισλαμικού κράτους, έχουν γεμίσει με οίκους ανοχής, καθώς με μια περίεργη ερμηνεία των επιταγών του Κορανίου επιτρέπουν την πορνεία. Έχουν βάλει στους οίκους ανοχής χιλιάδες γυναίκες γιαζίντι για να ικανοποιούν τους μαχητές όταν δεν βρίσκονται στο μέτωπο. Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν ότι περίπου 3.000 Ιρακινές έχουν εχμαλωτιστεί από την τρομοκρατική οργάνωση και οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στη φυλή των Γιαζίντι. Μάλιστα, έχει γίνει γνωστό ότι πολλές από τις 60 Βρετανίδες τζιχαντίστριες που έχουν βρεθεί στη Συρία για να πολεμήσουν στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους διοικούν αυτούς τους οίκους ανοχής με απίστευτη σκληρότητα. Την ίδια ώρα, με τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Μπαράκ Ομπάμα έδειξε αποφασισμένος να αντιμετωπίσει δραστικά την Ισλαμική απειλή. If you threaten America, you will find no safe haven. Την ίδια ώρα οι μάχες μένονται σε Συρία και Ιράκ. Ο Σιήτης κληρικός Μοκτάντα Αλ-Σάντρ εξαπέλυσε αντεπίθεση εναντίον των Σουνιτών Ισλαμιστών στα δυτικά του Τικρίτ και προσπαθεί να τους αποθήσει. Αλλά και στη Συρία τα μέτωπα του Ισλαμικού κράτους είναι πολλά και μεγάλα. Οι καθεστωτικές δυνάμεις του Μπασάρ Αλ-Άσαντ μετά τις ντροπιαστικές ήττες που υπέστησαν γύρω από τη Ράκα το προπύργιο των τζιχαντιστών προσπαθούν να αναδιοργανωθούν και να αντεπιτεθούν. Οι ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς των ακραίων Ισλαμιστών βρίσκουν στόχο και καταρρύπτουν τα ελικόπτερα του Άσαντ, που βλέπει ότι αντιμετωπίζει ένα στρατό ανταρτών με μεγάλες δυνατότητες.